Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Μέρα. Λέγομαι Γιάννης Τσούγκος, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Καθηγητών της Ιατρικής και θα ήθελα σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν, των όσων πολύ ανησυχητικών θα έλεγα ακούστηκαν, να προσθέσω τα εξής για να έχετε μια πλήρη και συνολική άποψη για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ένα από τα ζητήματα είναι το ότι αυτό εδώ το νοσοκομείο είναι πανεπιστημιακό. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει τωθεί κατά τη γνώμη μας ο αντίστοιχος ρόλος και η αντίστοιχη βαρύτητα που θα έπρεπε να έχει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Σε καμία περίπτωση καταρχήν δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αντιθέτως, είμαστε μαζί, αλληλοϋποστηριζόμαστε και καθημερινά δίνουμε τον ίδιο αγώνα. Σε σχέση με κάτι που ακούστηκε προηγουμένως, η θέση μας για τις θέσεις των μελών ΔΕΠ, κυρία Παπαδάμου, είναι ότι αν αυτές προέρχονται από άγονες, όπως θεωρητικά έχει υποθεί θέση του ΕΣΥ, τότε σαφώς μπορεί να γίνουν θέσεις μελών ΔΕΠ, δηλαδή καθηγητών της ιατρικής, οι οποίοι επίσης έχουν κλινική τοποθέτηση. Αν όχι, είμαστε μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν εννοείται ότι πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Ένα πράγμα που δεν ακούστηκε και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο τομέας αυτός είναι ιδιαιτέρως νευραλγικός και δεν εννοείται ότι μπορεί να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε άλλο τομέας της δημόσιας διοίκησης. Τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι εντελώς με ξεχωριστή διαφορετική προνομιακή και κατά προτεραιότητα μεταχείριση. Είναι ότι, παραδείγματος χάρη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην καρδιολογική κλινική ο αγκιογράφος, δηλαδή το αιμοδυναμικό, λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα περιστατικά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Δεν είναι αρκετές. Δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία να μην αντιμετωπίζονται ως νοσοκομεία απόλυτης προτεραιότητας. Κυρίως, επιπλέον, επειδή έχουν και έναν διτό ρόλο. Εδώ εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς γιατρούς. Άρα εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα. Πρέπει να γίνονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές. Πρέπει αυτές να διδάσκονται, πρέπει να πραγματοποιείται έρευνα, πρέπει να προωθείται κατά αυτόν τον τρόπο η ιατρική γνώση. Να γνωρίζετε ότι το 1950 χρειάζονταν 50 έτη για το διπλασιασμό της διαθέσιμης ιατρικής γνώσης και υπολογίζεται ότι το 2020 χρειάζονται 73 ημέρες. Δηλαδή η εξέλιξη της ιατρικής είναι τέτοια που δεν εννοείται ότι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Είναι διακριτός ο ρόλος του. Είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, τετατροβάθμιο θα έλεγε κανείς, άλλος ο ρόλος ενός τέτοιου νοσοκομείου. Άρα λοιπόν είναι κατακλείδι. Επειδή μέχρι τώρα, μιλώντας ειδικά για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και το τμήμα ιατρικής, το οποίο είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα και το αυτό, ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας ήταν πάντα χαμηλότερος από τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Για διάφορους λόγους του παρελθόντος, αυτό εμάς δεν μας απασχολεί. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το ρόλο που πρέπει να έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και δύο λόγια μόνο για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές του τμήματος ιατρικής, έχουν έναν εξαιρετικά δύσκολο ρόλο. Πρέπει ταυτοχρόνως να κάνουν κλινικό έργο, να βρίσκονται καθημερινά στο νοσοκομείο, να γνωρίζουν ότι είναι σίγουρα πολλά 8 ώρα, πολλές φορές πολλά 24 ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν και μάθημα στους φοιτητές της ιατρικής, πρέπει να κάνουν και έρευνα, πρέπει να κάνουν και διοικητικό έργο και ούτω καθεξής. Ντρέπομαι προσωπικά σαν καθηγητής του τμήματος ιατρικής, όπως ντρεπόμαστε όλοι οι καθηγητές των τμήματων ιατρικής και όχι μόνο, όλων των πανεπιστημίων της χώρας, να επικοινωνήσουμε στο εξωτερικό με τους συναδέλφους σας, για να το πω με τον απλούστερο τρόπο, πόσο πληρωνόμαστε. Αυτό δεν είναι μία πρόταση για να μιλήσουμε για διεκδίκηση μισθών, είναι μία πρόταση για να καταλάβετε γιατί υπάρχει brain drain, η διαφυγή εγκεφάλων όπως λέγεται, γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν μπροστά, γιατί υπάρχουν άγονες θέσεις και στο ΕΣΥ και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, γιατί δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε τον νευραλγικό ρόλο και τον εξαιρετικό ρόλο που έχουν οι καθηγητές των ιατρικών και οι γιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν τα νοσοκομεία μόνο όταν τους χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλούμε.